συνέλαβαν τον Λάλα. Θρίλερ στον Golden. Το Θανάση, τον πολύ γνωστό δημοσιογράφο. Χθες το βράδυ, Γιώργο, σε μια απίστευτη ιστορία, εκτυλίχθηκε στο Golden Hall. Ο Θανάσης Λάλας βρισκόταν εκεί προκειμένου να παρουσιάσει κάποιες ζωγραφίες που είχε κάνει σε αντικείμενα. Το έχει γυρίσει τώρα ο Θανάσης και το είναι ζωγράφος. Είναι καστικός. Ναι. Λοιπόν, και με μεγάλη επιτυχία. Μεγάλη επιτυχία, μεγάλη απήχηση. Όχι, παιδί μου, πουλάει οι πίνακες του. Και η Τζούλια Νόβα στο εικαστικό το γύρισε. Οι πίνακες του, τώρα κοίταξε να δεις, πέραν τις πλάκες που κάνεις εσύ, οι πίνακες του πουλάνε πολλά δεκάδες χιλιάδες ευρώ στο εξωτερικό του Θανάση Λάλα. Και παιδιά, να σας πω κάτι. Αν βαριέστε την εκπομπή μας. Ποιο το λέει αυτό? Εγώ σε εσά. Σε εσά του τέσσερι. Ναι. Και σε μένα. Ναι. Αν βαριέστε την εκπομπή μα, από το να πάει χαμένο ο χρόνο και να κάθεστε έτσι να κοιμάστε, ναι, να κάνετε σχεδιάκια, ναι, έτσι ξεκίνησε και τα πούλησε τα σχεδιάκια αυτά και έγινε ζωγράφο. Πλάκα κάνει. Σε ποια εκπομπή βαριότανε? Σε αυτέ που έβλεπε στην τηλεόραση. Για λέγε, Φρίξο. Λοιπόν, ο Θανάσης Λάλας βρισκόταν λοιπόν χθε στο Golden Hall προκειμένου να παρουσιάσει τη δουλειά του σε κάποιε πορσελάνε και κοσμήματα της Λιάνας Βουράκη. Ας δούμε πρώτα το βίντεο. Ωραία. Τι ακριβώς συνέβη και μετά θα σας πω και τη συνέχεια. Ωραία. Συνελήφθη χθες ο δημοσιογράφος Θανάσης Λάλας. Κατηγορείται ότι επιτέθηκε σε δικαστικό επιμελητή που επιχείρησε να του επιδώσει δικαστική απόφαση με την οποία ο δημοσιογράφος έπρεπε να καταβάλει 100.000 ευρώ σε αντίδικό του που είχε κερδίσει αγωγή σε βάρος του. Ο Θανάσης Λάλας, αν και αναζητήθηκε πολλές φορές στο σπίτι του από τον επιμελητή, κατά τις ώρες που κοινοποιούνται δικαστικές αποφάσεις, δεν εντοπίστηκε. Έτσι, η μηνύτρια πήρε νέα δικαστική απόφαση που της επέτρεψε κατ' εξαίρεση να αναζητηθεί ο Θανάσης Λάλας εκτός του συνήθους ωραρίου. Όταν λοιπόν ο επιμελητής τον εντόπισε σε εμπορικό κέντρο, του επέδωσε την απόφαση και ως είχε δικαίωμα εκ του νόμου, ζήτησε να κατασχέσει τα χρήματα που είχε πάνω του ο δημοσιογράφος, ζητώντας να του γίνει σωματική έρευνα. Εκείνος αντέδρασε και φέρεται να επιτέθηκε στο δικαστικό επιμελητή που ζήτησε τη συνδρομή της αστυνομίας. Έτσι, ο Θανάσης Λάλας συνελήφθη στο πλαίσιο αυτόφορης διαδικασίας και τον οδήγησαν στην ασφάλεια Μαρουσίου, όπου και καταμηνήθηκε για τα αδικήματα της απίθειας και της παραβίασης δικαστικής απόδοσης. Ο δημοσιογράφος μήνυσε με τη σειρά του το δικαστικό επιμελητή για ψευδή καταμήνυση και εξύβριση. Για να καταλάβω, σήμερα καταρχήν πρέπει να πέρασε αυτόφορο ο Λάλας, έτσι δεν είναι? Αυτή η πληροφορία ελέγχεται, διότι εγώ μίλησα πριν από λίγο μαζί του. Ναι. Είχε προγραμματισμένο ένα χειρουργείο αφαίρεση σχολής σήμερα το πρωί, 8 η ώρα. Χθες το βράδυ κοιμήθηκε στο τμήμα καταρχήν. Χθες το βράδυ ήταν στο τμήμα κανονικά. Και έβγαινε από το τμήμα το πρωί, γιατί να πάει αυτόφορο, πήγε στο χειρουργείο. Ναι, διότι ήταν προγραμματισμένο και μάλιστα επικοινώνησαν και με τον γιατρό. Αυτή είναι φωτογραφία μέσα από το τμήμα χθες το βράδυ. Ακριβώς, χθες το τμήμα ασφαλείας του Αμαρουσίου. Εκεί που κρατήθηκε, ναι. Λοιπόν. Αυτό το οποίο συνέβη και πώς την πάτησε τώρα ο Θανάσης Λάλας, είχε σταλεί μία πρόσκληση, Γιώργο, ναι, για την παρουσία του στο Golden Hall, όπως σου είπα, στα κοσμήματα και στις πορσελάνες που είχε ζωγραφίσει της κυρίας Βουράκη, ναι, και είχε πάει αυτή η πρόσκληση παντού. Ναι. Και κατά λάθος πήγε και στο πρόσωπο το οποίο έχει κινηθεί δικαστικά εναντίον του. Πρόκειται. Οπότε αυτή ήξερε ότι θα πάει εκεί ο Λάλας και έστειλε το δικαστικό επιμελητή να του επιδώσει εκεί το 100 χιλιάρικα. Ακριβώς. 100 χιλιάρικα της χρώσταγε, έτσι. Ναι, 100.000 ευρώ. Λοιπόν, την ώρα λοιπόν που ο κύριος Λάλας ήταν έξω από το κατάστημα, ο ίδιος μου είπε ότι έπινε καφέ με μία φίλη του, τον πλησίασε ο δικαστικός επιμελητής μαζί με τους δύο αστυνομικούς και του ζήτησε πρώτα απ' όλα να γίνει έλεγχος σε ό,τι αντικείμενο είχε πάνω του. Πόσα λεφτά είχε πάνω του ο Λάλας? Είχε ένα πενηντάρικο, Γιώργο, όπως μου είπε ο ίδιος. Και το πήρε ο δικαστικός επιμελητής σε πενηντάρικο. 50 ευρώ τα κλειδιά του και τα χάπια του, όπως μου είπε. Συγγνώμη, και πήρε τα κλειδιά. Δεν του πήρε τίποτα. Δεν του πήρε τίποτα. Εκείνη τη στιγμή. Γιατί έπρεπε να πληρώσει και τον καφέ που έπαιρνε με τη φίλη του. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν αντέδρασε ο δημοσιογράφος και σύμφωνα με το δικαστικό επιμελητή αντέδρασε βία, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί, επεισόδιο. Κάτι όμως που διαψεύδει ο Θανάσης Λάλας, λέγοντας ότι εκείνος ακολούθησε κανονικά τους αστυνομικούς. Μάλιστα. Λοιπόν, όπως και να έχει, κατέληξαν όλοι μαζί στο αστυνομικό τμήμα, όπου και αλληλομηνήθηκαν. Καταλάβαμε. Αθένης ωραία ζωή. Εντάξει, αλλά δεν είναι. Τώρα θα περάσει αυτό προ κάποια άλλη στιγμή, αφού σήμερα έκανε χειρουργείο άνθρωπος. Ναι, βρίσκεται σε εξέλιξη η υπόθεση. Θα την παρακολουθήσουμε και θα σας ενημερώσουμε για ό,τι νεότερο προκύψει.